Σήμερα θα μιλήσουμε για το Homo erectus. Οι περιοχές όπου ζούσε ήταν η Βόρεια, Ανατολική και Νότια Αφρική, η Δυτική Ασία σε περιοχή της σημερινής Γεωργίας και στην Ανατολική Ασία σε περιοχές της σημερινής Κίνας και Ινδονησίας. Πιστεύουμε ότι εμφανίστηκε για πρώτη φορά στην Αφρική και έζησε μεταξύ 1,9 εκατομμυρίων χρόνων πριν έως και 250.000 χρόνια πριν. Το ύψος του κυμαινόταν περίπου στα 1 μέτρο και 45 εκατοστά έως 1 μέτρο και 85 εκατοστά και το βάρος του μεταξύ 40 και 70 κιλών. Θεωρείται το παλαιότερο ανθρώπινο είδος που είχε αναλογίες σώματος παρόμοιες με τις δικές μας, με σχετικά μακρύτερα κάτω άκρα και κοντύτερα άνω άκρα σε σχέση με τον κορμό. Οι αλλαγές αυτές υποδείκνυαν προσαρμογή σε εδαφόβια ζωή και απώλεια ικανότητας αναρρίχησης στα δέντρα. Ο εγκέφαλος του Homo erectus ήταν μεγαλύτερος από παλαιότερων ειδών και είχε μέσο όγκο περίπου 1050 κυβικά εκατοστά. Όσον αφορά στο κρανίο, το πρόσωπο είναι μεγάλο, με ένα χαμηλό μέτωπο, είχε έντονα υπερόφρια τόξα και φαρδιά και πλατιά μύτη. Το κρανίο ήταν σχετικά μακρύ, με οξύες γωνίες στο οπίσθιο τμήμα, σε αντίθεση με τα κρανία των σύγχρονων ανθρώπων που έχουν καμπύλες. Τα οστά του κρανίου ήταν χοντρά και σχημάτιζαν ένα υπερυψωμένο τόξο κατά μήκος του θόλου του κρανίου, την τρόπιδα. Όσον αφορά την γνάθο, αυτή ήταν μεγάλη και παχιά, χωρίς οξύλικτο πηγούνι. Σε σχέση με παλαιότερα είδη, οι γομφοί παρουσιάζουν τάσεις σμίκρυνσης, πλησιάζοντας σε μέγεθος αυτό των σημερινών ανθρώπων. Ο Homo erectus εξαφανίστηκε από την Αφρική πριν από 500.000 χρόνια, όμως στην Ασία κατάφερε να ζήσει περισσότερο και εξαφανίστηκε πριν από 250.000 χρόνια.
ήταν ο πρώτος ανθρώπινος κλάδος που μετακινήθηκε εκτός Αφρικής και κατέκτησε την Ασία. Πολλοί επιστήμονες διαφωνούν αν τα απολιθώματα από την Ασία και αυτά από την Αφρική μπορούν να καταταχθούν στο ίδιο είδος. Ορισμένοι επιστήμονες κατατάσσουν τα απολιθώματα από την Αφρική σε ένα άλλο είδος, το Homo ergaster. Οι επιστήμονες αυτοί θεωρούν ότι ο Homo erectus της Ασίας αποτελεί έναν πλάγιο κλάδο της ανθρώπινης εξέλιξης και όχι άμεσο πρόγονο των σύγχρονων ανθρώπων. Θεωρείται ότι προήλθε μάλλον από το είδος Homo habilis, αν και αυτή η υπόθεση αμφισβητείται. Όσον αφορά τη διατροφή, επειδή είχαν μεγάλο μέγεθος εγκεφάλου, χρειάζονταν πολλή ενέργεια. Επομένως, θα έτρωγαν κρέας. Υποθέτουμε ότι σημαντικές πηγές τροφής ήταν επίσης το μέλι και διάφοροι βολβοί. Η δίαιτά τους, σε γενικές γραμμές, ομοίαζε με τη δίαιτα των σημερινών ανθρώπων. Η έβρεση καμένων οστών, μαζί με καμένες πέτρες, κάρβουνο και στάχτη, συνηγορεί ότι είχε την ικανότητα να χρησιμοποιεί τη φωτιά ακόμη και 500.000 χρόνια πριν. Χάρη σε αυτήν, παρουσίασε μια μεγάλη αλλαγή στη δίαιτά του, καθώς μπορούσε πια να ψήνει το κρέας που έτρωγε. Βρέθηκαν εστίες φωτιάς, που προφανώς ήταν χώροι ετοιμασίας φαγητού, αλλά και κοινωνικής αλληλεπίδρασης. Σίγουρα η φωτιά τους χρησίμευε και για να ζεσταθούν, αλλά και για να κρατούν σε απόσταση τα μεγάλα ζώα και τους θηρευτές. Ζούσε σε ομάδες και κατοικούσε σε σπηλιές ή σε απλά ξύλινα καταλύματα που έφτιαχνε ο ίδιος. Υπάρχουν ενδείξεις ότι οι ομάδες που σχηματίζονταν φρόντιζαν τα ηλικιωμένα και τα αδύναμα μέλη της ομάδας. Είναι πιθανόν να είχε την ικανότητα να ομιλεί. Η εμφάνιση του Homo erectus συσχετίζεται με μεγάλες καινοτομίες στην κατεργασία του λίθου, κυρίως με την κατασκευή χειροπελέκαιων.